καλώς ορίσατε στο φτιάξτο μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Θα φτιάξουμε σήμερα με το τζελαμπίλ μας μια καινούργια φούστα, μάλλον θα διακοσμήσουμε μια φούστα και τα φλεμπομπίλ μας. Έχω αυτό το πάρα πολύ ωραίο ροζ με τα στρασάκια και θα κάνουμε τη φούστα της ροζ με στρασάκια. Θα δοκιμάσουμε πρώτα σε κάποιο ρούχο. Και όμως αν βγει ωραίο και λειτουργεί, μπορεί να είναι πολύ ωραίο να φτιάξουμε τα παπούτσια μετά για τα Playmobil μας. Έχουμε και λίγο την κολλητικό χαρτί. Είχαμε δοκιμάσει πριν λίγες μέρες και είχαμε δει ότι το τζελαπίλ βγαίνει πολύ εύκολα από το αντικολλητικό χαρτί, από τη λαδόκολλα. Οπότε μετά θα αφήσουμε τη φούστα μας να στεγνώσει πάνω στο χαρτί. Να το λοιπόν, καλύψαμε όλη τη φούστα με τον τζελαπίλ και τώρα θα την αφήσουμε να στεγνώσει για μία ολόκληρη μέρα. 24 ώρες, μπορεί και λίγο παραπάνω. Και μετά από 24 ώρες λοιπόν, έχει στεγνώσει τελείως. Είναι αρκετά σταθερή, δεν φεύγει πάνω από το ρούχο. Αλλά δεν μπορούμε και να την αφαιρέσουμε. Είναι λοιπόν ένας πολύ ωραίος τρόπος να διακοσμήσουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά μετά δεν μπορούμε να το βγάλουμε ξανά, θα είναι μόνιμο. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε να διακοσμήσουμε. Ελπίζω να σας άρεσε η ιδέα μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο φτιάξτο μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε το βιντεάκι μας και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Θα ξαναπούμε την επόμενη φορά εμείς. Μέχρι τότε, γεια σας!